Επιστρέφουμε από διαφημίσεις και όπως σας είπα και πριν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο κύριος Κουτουλάκης, αναπληρωματικός βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα κύριε Κουτουλάκη. Καλησπέρα κύριε Κοντογιάννη, καλησπέρα κόμισα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Χαρά μου, γιατί η εκπομπή σας, οφείλω να σας το πω, μετά την όμορφη εκείνη κουβέντα που κάναμε, είδα ότι έχει απήχηση σε πάρα πολύ κόσμο και εξάλλου έχω τη χαρά με νέους ανθρώπους να ομιλούμε. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου λοιπόν. Θα με επιτρέψετε πριν πάμε σε οποιαδήποτε ενότητα της εκπομπής θέλετε να μιλήσουμε, να πω λόγω της ημέρας χρόνια πολλά στους εορτάζοντες λόγω του Ευαγγελισμού και φυσικά να πω σε αυτόν τον ταλέπορο λαό που εορτάζει την εθνική του επέτειο σήμερα ότι μπορεί αυτοί που κυβερνούν να προδίδουν τα οράματα, να υποτάσσονται, να ενδίδουν, να κάνουν συμφωνίες και να χαρίζουν δίκαια που με αίμα και με θυσίες κάποιοι απελευθέρωσαν, αλλά ο λαός πρέπει να σταθεί και υπάρχουν πολιτικοί όπως είναι ο Κεντρών, ο Βασίλης ο Λεβέντης και το κόμμα μου που αγωνιζόμαστε για αξίες και οράματα χάρη του ελληνικού λαού και του έθνους. Όντως, έχετε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα μαζί με τον κύριο Λεβέντη και είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, ξεκινήσατε και χτίσατε αυτή την παράταξη. Είχα τη χαρά να γνωρίσω αυτόν τον πολιτικό το 1989-90, έναν άνθρωπο που αγωνίζεται, κεντρώος ο ίδιος, κεντρώος κι εγώ. Αναστήλωσε ο πρόεδρός μου τα όνειρα, τις ελπίδες του λαού μέσα από την ενδυνάμωση του κεντρώου χώρου και μετά από δύσκολο αγώνα, πάρα πολύ δύσκολο αγώνα που ήταν μπροστάρης, βήμα-βήμα σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα, από τα νησιά μέχρι τα ακροτελεύτια χωριά των συνόρων μας, έδωσε την κεντρώα φλόγα και σήμερα είμαστε 3,5-4 χρόνια στην Βουλή των Ελλήνων με τη φωνή του κεντρώου χώρου, την Ένωση Κεντρών ξανά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σαν άνθρωπος, φυσικά έχω ακούσει από όλους σας τα καλύτερα για τον κύριο Λεβέντη. Πώς θα τον χαρακτηρίζετε? Πείτε μου δύο λόγια. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Είναι ο φίλος μου, ο άνθρωπος που τρέξαμε μαζί. Ένας άνθρωπος που μπορώ να τον διαβάσω και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλοσύνη. Συγχωρεί τα λάθη του κόσμου, ανέχεται τα πάντα. Έχει δώσει σε ανθρώπους την ευκαιρία να φανούν και στην πολιτική έδωσε δυνατότητα σε άτομα που δεν τα ήξερε ούτε η μητέρα τους, ούτε ο γείτονάς τους, να ελιχθούν, να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όμως η ευχαριστία σε όλο το μεγαλείο τον πλήρωσαν με πίκρα και πόνο πολλοί εξ αυτών. Αλλά ξέρετε, κύριε Κοντογιάννη, ο λαός αγαπάει την ή αρέσκεται να βλέπει αποστασίες, αλλά τον αποστάτη δεν τον τιμά. Και το λέω γιατί κάποιοι εκ των βουλευτών που βγήκαν με τη λίστα, ξέρετε, το 2015 ο εκλογικός νόμος επέτρεπε σε κάποιους να μπουν στη λίστα την οποία την ορίζει ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος στο οποίο συμμετέχει στις εκλογές. Εν τω προκειμένου λοιπόν ο κύριος Λεβέντης, κρίνοντας τη φιλία και την επιστημοσύνη ανθρώπων, τη γνωριμία με μερικούς άλλους, κάτω από την πίεση του χρόνου έβαλε σε μια σειρά βουλευτές, πολλοί εξ αυτών εξελέγησαν. Τέσσερις δεν τίμησαν την εμπιστοσύνη του και απεχώρησαν, πήγαν σε άλλα κόμματα. Και ξέρετε, αν με επιτρέπετε να πω το εξής, ότι δεν μπορείς να κάνεις ψυχογράφημα για τη λογική είναι άλλης επιστήμης και όχι του πολιτικού αυτό. Δεν μπορείς να γνωρίζεις, όσο και αν είσαι ικανός πολιτικός, τις αντιστάσεις των ανθρώπων που βάλεις σε μια λίστα έναντι των προκλήσεων των καιρών. Γιατί ακούγονται. Στη Βουλή έχουμε μετακινούμενες ομάδες για να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλού ακούγονται πράτο, εις πράτο, συμπράτο, ωφελούμε, μου ανταποδίδουν, τους δίδω, παίρνω, δεν ξέρω τι γίνεται σε όλα αυτά. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν που θα γίνουν και που θα είναι με σταυρό, γεία και πυρημιχθεί το. Όποιος από όλους μας έχει τη δυνατότητα σε όλη τη χώρα να μπορέσει να στηρίξει και τον εαυτό του και το κόμμα, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Μάλιστα. Πότε προβλέπετε, κύριε Κουτουλάκη, να έχουμε εκλογές? Δεν έχω τέτοια ικανότητα. Εγώ, ο κύριος Λεβέντης, επιμένει ως πρόεδρος κόμματος, κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς, ότι μπορεί ο Απρίλιος ή οι αρχές του Μάη να είναι πεδίο εκλογών εθνικών. Σύμφωνα με το νομοθέτημα της Βουλής, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές θα γίνουν τέλος Μαΐου. Πιθανόν να γίνουν και μαζί, πιθανόν να πάνε και το Σεπτέμβριο, ούτες γνωρίζει. Αλλά όποτε και αν τις κάνει ο Τσίπρας, όσο γρηγορότερα τις κάνει ο κύριος Τσίπρας τις εκλογές, τόσο καλύτερο για τη χώρα.
Γιατί το ξέρουν όλοι. Υπέγραψε μια συμφωνία με τα Σκόπια και ποδοπάτησε τις αξίες του λαού μας. Οι γειτονές μας κοκορεύονται ότι πέτυχαν κάποια πράγματα. Έδωσε το όνομα Μακεδονία. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα. Το θα το δουν οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας και οι μελούμενες γενιές. Αν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι ικανός να αντισταθεί σε αυτές τις επιθυμίες των φίλων του να παραμείνουν στην εξουσία, ξεπουλήσει τα πάντα, τότε είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Όσο γρήγορα λοιπόν πάμε για εκλογές, τόσο καλύτερα. Γιατί η Ένωση Κεντρών έχει πει και από βήματος της Βουλής είναι και καταστατική μας θέση ότι μετά τις εκλογές, στην κυβέρνηση στην οποία θα προκύψει, που θα είμαστε στη Βουλή, θα είναι Ένωση Κεντρών στη Βουλή, και ας μην ακούει απλώς λαός, κύριε Κοντογιάννη, τις στημένες δημοσκοπήσεις που τα είχαμε τη μια, φορά βαγκάζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, την άλλη δεύτερη, την άλλη το. Ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν είναι να από τώρα μέχρι τις εκλογές εκείνη τη ότι στιγμή. Ότι η Ένωση Κεντρών, την οποία δεν εμφάνιζαν ποτέ στις δημοσκοπήσεις πρώτη 15, η Ένωση Κεντρών θα μπει πανηγυρικά στη Βουλή με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και με διψήφιο αριθμό βουλευτών. Θα ζητήσει λοιπόν τότε ευθύνες, πρώτα απ' όλα έτοιμα σε όποια κυβέρνηση συνεργασιών γίνει, να γίνει δημοψήφισμα και να αποδείξουμε ότι ο λαός, γιατί το 80-90% του λαού δεν ήθελε αυτή την άθλια συμφωνία. Ότι υπάρχει δυσαρμονία, ότι αυτή η φω πλειοψηφία που έγινε με όλα τους συγκυβερνώντας με τον κύριο Τσίπρα και μερικούς προθήμους και μερικούς μετακινούμενους, να δούμε λοιπόν ο λαός, το 80% έλεγε όχι και λέει σε όλη τη χώρα. Αν αυτά τα πράγματα προχωρήσουν, πιθανόν να κάθισουν στο σκαμνί. Όσοι υπέγραψαν, όσοι ψήφισαν και όσοι στήριξαν αυτό, η δικαιοσύνη θα πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Δεν γίνεται να έχουν ευθύνες όσοι κυβέρνησαν προηγούμενα, είτε αυτό είναι με σκάνδαλα, με φάρμακα, είτε για διαχείριση χρήματος, και τούτοι εδώ που έχουν κάνει τα χίλια μύρια όσχα, όταν θα έρθει η ώρα τους να μην κρυθούν. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Εκλογές λοιπόν, όποτε και να είναι, η Ένωση Κεντρών είναι έτοιμη και αύριο το πρωί να γίνουν εκλογές. Μακάρι να τις προκηρύξει και τώρα ο κύριος Τσίπρας. Για να δούμε λοιπόν πόσα πίδια λέει ο απλός λαός, βάζω σάκος. Τον κύριο Μητσοτάκη, πείτε μου λίγο την άποψη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι, κατάγεται από την Κρήτη, αλλά ακούστε, σε αυτήν την υπόθεση γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όντας γιος πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος φέρει ευθύνη και για το μακεδονικό και για τη διάλυση του κεντρώου χώρου, ο πατέρας του, δεν μου αρέσει να αναφέρομαι σε τεθνεώτες, αλλά η ιστορία κρίνει τους πάντες. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή η μόνη κουβέντα που λέει ως νέος άνθρωπος είναι εκλογές, εκλογές, εκλογές όλο τον χρόνο. Δεν ζήτησε κάτω να κάτσουν να πιέσει, να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να προτείνει στον κύριο Τσίπρα να κάτσουν όλα τα κόμματα της Βουλής να βρουν πέντε πράγματα. Σωστά και να πάμε στους Ευρωπαίους, να πάμε στους δανειστές, να πάμε οπουδήποτε. Δηλαδή δεν έχει τη φιλοσοφία των συγκυβερνήσεων ή των συνεργασιών. Θέλει. Καταψήφισε στη Βουλή μαζί με την κυρία Γεννηματά την απλή αναλογική που είναι, αν θέλετε, το ό,τι καλύτερο για να μπορεί ο λαός ό,τι ψηφίζει να βγαίνει. Γιατί τώρα με το εκλογικό σύστημα που θα γίνει αύριο, όταν ποτέ γίνει εκλογές, το πρώτο κόμμα παίρνει δώρα. Δηλαδή άλλα ψηφίζει ο λαός και άλλα εισπράττουν οι κύριοι. Εάν ήθελε λοιπόν δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης και δικαιοσύνη, θα στήριζε την απλή αναλογική, την οποία δεν στήριξε ούτε η κυρία Γεννηματά, που ήταν του ΠΑΣΟΚ όραμα τόσων χρόνων. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει λοιπόν ότι όταν αναλάβει, αν κυβερνήσει ο ίδιος, θα ακυρώσει αυτό το πράγμα. Άρα με την Ένωση Κεντρών δεν έχει κοινά σημεία. Εμείς είχαμε στείλει 9 προτάσεις στον κύριο Τσίπρα για τη μείωση του κράτους, για τη μείωση την πάταξη της παθογένειας, για το ποθενέσχες, για την απλή αναλογική και τόσα άλλα. Να μην σας κουράζω, είναι γνωστά στον κόσμο. Σε όποιον λοιπόν. Και στα άλλα κόμματα, όποιος βγει πρώτος στις εκλογές που θα γίνουν, θα κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί του. Και το σημαντικότερο απ' όλα, όποιος δεν ζητήσει και δεν θελήσει να προτείνουμε να γίνει δημοψήφισμα, για ποιο λόγο να το στηρίξουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν και το κόμμα του έχει συσσωρεύσει δεινά στη χώρα, όπως και το ΠΑΣΟΚ που διαλύθηκε τώρα. Δεν γίνεται σήμερα να καταγγέλουμε την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα που κάνει τα πάντα αρνητικά εις βάρος της χώρας και να μην θυμηθούμε τις αμαρτίες του ΠΑΣΟΚ, τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ, τις αμαρτίες της Νέας Δημοκρατίας, τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Να μην λέμε μόνο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ένα παρελθόν. Το βαθύ κράτος με τους διορισμούς, τα ρουσφέτια και τους κολλητούς, αυτή τη αναθέση των αργών, όλοι αυτοί κυβέρνησαν. Σήμερα βέβαια
ο κύριος Τσίπρας από το 3% πήρε προθήμους πρώην Πασοκτζίδες, όλο το Πασόκ του χθες είναι σήμερα με τον κύριο Τσίπρα. Άρα τι να αλλάξει αυτή τη χώρα με αυτούς. Ο λαός θα βάλει δυνάμεις όπως ένας κεντρών που είναι πολλά χρόνια μέσα στους αγώνες, αλλά δεν διαχείρισε και εξουσία. Και το λίγο διάστημα που είμαστε στη Βουλή, με τους όποιες φωνές έχουμε, ενημερώνουμε το λαό, πολεμούμε πράγματα, παλέψαμε για την μοναπλή αναλογική, παλεύουμε για την μείωση των δαπανών, των αμοιβών, των βουλευτών, των δημάρχων, πρόεδρων δημοκρατίας, μητροπολιτών και λοιπόν, γιατί πρέπει να νοικοκυρευτεί το κράτος. Ανάπτυξη δεν έκαναν. Εμείς θέλουμε να δοθούν κίνητρα σε αυτή τη χώρα να γίνει ανάπτυξη. Ξέρετε, το σημαντικότερο πράγμα σε αυτή τη χώρα είναι όταν κάποιος ευθύνεται σε κάτι, να επιτέλους να υπάρχει και η πολιτική ευθύνη. Τώρα αυτές τις μέρες παίζει όλο το μήνα η άθλια κατάσταση που οδήγησε εμπρότης τη Μάνδρα και την Ιδηλία, την περιοχή εκεί σε πνιγμούς και καταστροφές, και το καλοκαίρι που κατεκάει και η περιοχή στην οποία πολιτεύομαι. Η Ανατολική το Μάτι είχε 100 και πλέον νεκρούς. Και βλέπουμε ότι ακόμα είναι... Συγγνώμη κύριε Κουτουλάκη, παρακαλώ. Μόνο 100 τόσο. Κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό αριθμό. Έτσι ακριβώς. Φοβάμαι ότι είναι κάηκαν ψυχές, κάηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν περιουσίες, έγιναν τρομακτικές ζημιές και δεν είχαν την ευαισθησία να παραιτηθούν άνθρωποι. Απλούστατα προσπαθούν να κουκουλώσουν, φοβάμαι τόσο. Και ένα πόρισμα που βγήκε, ένα πτέσμα, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι η πολιτική τιμωρία, η πολιτική ευθύνη ποια είναι. Θα έπρεπε οι πολιτικοί, είτε αυτοί είναι αρχηγοί, υπουργοί, αυτοδιοικητικοί από την αυτοδιοίκηση, δηλαδή σε όλους τους βαθμούς, και στους δήμους και στην περιφέρεια, μέχρι τα αρμόδια υπουργεία και άλλους να απαραιτηθούν. Αφού λοιπόν δεν παρετούνται, στις εκλογές θα τους τιμωρήσει ο λαός και το μαύρο που είναι στην ψυχή των ανθρώπων και στο μάτι θα το δουν πολύ καλά και η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, που αυτό που έζησαν πέρυσι το καλοκαίρι, πόσα σπίτια έκλεισαν. Πόσα σπίτια... Και συμπαράσταση δεν έχουν από πουθενά. Εδώ ακούγονται διάφορα, τα οποία ερευνούμε. Κάθε μέρα κινούμε προς τα εκεί, γιατί είναι, σας λέω, τη μία είμαι στη Νέα Μάκρη, στο Μάτι, στο Ζούμπερι, σε όλη την περιοχή. Πιάνει την ψυχή του ανθρώπου. Ήμουνα χθες το βράδυ σε μια οικογένεια στη Ραφίνα. Οι άνθρωποι, μπαίνεις, πας να μιλήσεις, να δεις και σου κόβει τη φωνή. Και όλοι αυτοί προσπαθούν από την αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια μέχρι τους δήμους, οπουδήποτε, να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Δεν θα μπω σε αυτά που κρίνει η δικαιοσύνη. Πολιτική ευθύνη υπάρχει. Και από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει, κύριε Κοντογιάννη. Φυσικά και θα υπάρχει. Κάποιοι θα είναι οι αίτοι που δεν είχαν μέσα σε όλο αυτό το πράσινο, μέσα σε αυτή τη ζούγκλα, που δεν είχαν πυροσβεστικά. Μα δεν είχαν νερά, δεν είχαν καθαρίσει δρόμους. Αν ακούσετε τους, εκείνο το βράδυ θα σας εκμυστηρευτώ κάτι. Ήμουν στο νοσοκομείο και έκανα εγχείρηση στο μάτι μου. Καταράκτη. Μιλούσα με το ένα χέρι στο τηλέφωνο και έχω καταγεγραμμένες και τις συζητήσεις με ανθρώπους εκεί, με αντιδημάρχους, με κόσμο, και εγώ ήταν ο κόσμος όλη τη νύχτα. Μιλούσα και με τις αρμόδιες αρχές. Δεν μου επέτρεπαν οι γιατροί να πάω, διότι σας είπα ότι ήμουν εγχειρισμένος, ήμουν μέσα στο νοσοκομείο. Το θυμάμαι, το είχα δει στο Facebook. Όμως λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί παρά τα αυτά προσπαθούσα με το τηλέφωνο να συντονίσω πράγματα. Κάποιους βρήκα, κάποιους δεν έβρισκα. Και εγώ ήταν οι άνθρωποι στην παραλία. Έψαχνα στα Υπουργεία, δεν έβρισκα κόσμο. Έψαχνα στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στα τηλέφωνα είναι καταγεγραμμένες οι συνομιλίες μας. Με κάποιον αντιδήμαρχο που μίλαγα μου περιέγραφε την κατάσταση. Και όμως είναι τραγική εικόνα. Όλοι όσοι θέλανε μπορούσαν. Ένας απλός πολίτης, εγώ, μπορούσε να κάνει τηλέφωνα και δεν μπορούσαν οι αρμόδιοι να μάθουν τι γίνεται, από πού είναι η φωτιά. Είναι στη Νέα Μάκρη, είναι στον Ταού Πεντέλης, είναι μία η φωτιά, είναι πολλές φωτιές. Πού πρέπει Έμειναν να πάει ο κόσμος, οι άνθρωποι ανεξέλεκτοι. Κάηκαν άνθρωποι αθώα θύματα. Και στο τέλος δεν θα τιμωρηθεί κανείς και οι κύριοι που είχαν την ευθύνη την πολιτική ξαναζητούν την εμπιστοσύνη του λαού. Τι να πω άλλο. Η αίτη υπάρχει και Θεός. Υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχει και λαός. Και ο λαός είναι εκείνος που έρχεται και δικάζει την ώρα των εκλογών. Είτε αυτές είναι αυτοδιοικητικές, είναι ευρωεκλογές, είτε εθνικές εκλογές. Και ξεκινώ, οι εθνικές εκλογές θα πρέπει να βάλουν την ποινή που πρέπει πολιτικά στον κύριο Τσίπρα, γιατί και οι έχοντες την ευθύνη εκεί στην περιφέρεια είναι επιλογές του στο τέλος. Επιλογές του κομματικές του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί πιο πολύ.
Όπως και εκείνοι τους οποίους πλέον παρέλαβε η δικαιοσύνη, είτε αυτή είναι αρχηγή μυροβεστική, είτε στην αστυνομία, οπουδήποτε. Δεν θα κρίνω αυτό το πράγμα. Εγώ θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Όμως δεν μπορεί να πέφτουν στα μαλακά. Γιατί ο λαός είναι εξοργισμένος. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Κοντογιάννη, την γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί όταν μιλάει για τους πολιτικούς. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς οι απλοί πολιτικοί που αγωνιζόμαστε, που τρέχουμε εδώ και εκεί, να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο για αυτή τη χώρα και κάποιοι που διαχειρίζονται την εξουσία να τα ισοπεδώνουν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι στο τέλος. Όχι, όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Και όπως και από όλες τις παρατάξεις υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί, υπάρχουν και οι σκάρτοι. Να ξανάρθω τώρα στο δικό μας το κόμμα, Ένωση Κεντρών, σας είπα. Είναι το κόμμα του μέτρου, της δικαιοσύνης, που δεν δέχεται τίποτε από αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση σήμερα και ξεπουλάει τα ιερά της χώρας μας. Δεν ξέρουμε τι συζήτησε ο κύριος Πρωθυπουργός στην Τουρκία που πήγε, δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ζητάει η Τουρκία νησιά, θέλει να το παίζει η ταβαντζής του Αιγαίου. Την υπόθεση με τα Σκόπια την ξέρουμε. Είμαι πολύ κοντά. Είμαι από τη Σάμο. Το ξέρω, αν και έχετε κριτική καταγωγή από ό,τι γνωρίζω. Η Σάμο. Θα πρέπει λοιπόν τα νησιά μας να θωρακιστούν, να μην επιτρέψουμε στους γείτονες να κραυγάζουν και να απειλούν και να εφαρμόζουν όπως θέλουν το δίκαιο. Μετέτρεψε τη διαφορά μας ή τις όποιες απαιτήσεις των Τούρκων ο κύριος Τσίπρας σε συζήτηση δύο κρατών και δύο κυβερνήσεων, ενώ είναι διεθνές το ζήτημα. Γιατί μέχρι και το τελευταίο σημείο ουρανού, γης και θαλάσσης είναι και Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ευρωπαϊκό ζήτημα μόνο, βάσει τους διεθνείς κανόνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα, η γειτονική Αλβανία, όπου έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού, έχουμε και μετανάστες από την Αλβανία εδώ. Τεράστιο πρόβλημα στην γειτονική χώρα λοιπόν. Έχουμε εξελίξεις. Ο κύριος Δράμα αμφισβητεί σύνορα, λέει ότι του τάζει ο κύριος Τσίπρας κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει ο λαός. Εκεί κλέβουν τις περιουσίες του κόσμου, δεν σέβονται τα δικαιώματα του ελληνισμού, δεν σέβονται τις υποχρεώσεις που έχουν με τις διεθνείς συμβάσεις και εμείς παρά τα αυτά από εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Άρα χρειάζεται να αλλάξει πολιτικά αέρα σε αυτή την χώρα, να μπουν νέες δυνάμεις, να είναι δυνατή Ένωση Κεντρών, η οποία να μπορεί να ασκεί στην έλεγχο, να ασκεί κριτική μες στη Βουλή, να κάνει προτάσεις και να ακούγεται δυνατότερη φωνή του κόσμου. Κύριε Κουτουλάκη, το εύχομαι. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στην Ελλάδα μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που είστε καλεσμένος μου και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Εγώ καλώ τον κόσμο να πυκνώσει τις τάξεις Ένωσης Κεντρών σε όλη τη χώρα. Έρχονται νέοι άνθρωποι από όλα τα μέρη της χώρας μας και ενδυναμώνουν και τα ψηφοδέλτια μας, τόσο τα ευρωψηφοδέλτια, τόσο και τα τοπικά, τα περιφερειακά σε εθνικές εκλογές. Επιστρέφουμε με ζώδια, με την Ελένη Ταχούλα. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο πάμε στον καλεσμένο της εκπομπής. Σας είχα προαναγγείλει, είναι ο κύριος Γιώργος Κουτουλάκης, είναι υπεύθυνος μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Λεμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ότι. Θέλω να ξεκινήσω να πιάσουμε λίγο το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον Γιάννη τον Αντίπα πριν. Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Η δημοσκοπήση, τουλάχιστον η τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε του τηλεοπτικού σταθμού Open, δίνει την Ένωση Κεντρών εκτός Βουλής. Μάλιστα με ποσοστό 1,8%. Σας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις για την πορεία του κόμματος? Η ερώτησή σας επιβεβαιώνει και τον τίτλο της εκπομπής. Οι δημοσκοπήσεις όμως, όπως εντέλλονται κάποιοι να τις κάνουν, δεν επιβεβαιώνουν την επιθυμία του λαού. Ο ελληνικός λαός, κύριε Λεμέ, έχει καταγράψει και έχει δώσει πασιφανώς το δείγμα της νίκης για την Ένωση Κεντρών. Διότι η Ένωση Κεντρών στα θέματα είναι σταθερή από συστάσεώς της. Δεν άλλαξε ποτέ την θέση της για τα εθνικά ζητήματα και δει για το λεγόμενο Σκοπιανό, το οποίο είναι η λεμιτόμος, αν θέλετε, και η πύριος νίκη του το Βαρτερλό του κυρίου Τσίπρα με την κατάπτυξη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ονειρεύεται δίπολο και εξουσία, δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα
Εάν αύριο το πρωί ήσασταν εσείς κυβέρνηση, θα επαναφέρετε το ζήτημα των Σκοπίων της κατάπτυξης αυτής της συμφωνίας σε συζήτηση, να ακούσουμε τον ελληνικό λαό τι θα κάνει δημοσκοπικά, τι θα πει μέσα από μια δημοσκόπηση, μέσα από μια δημοψήφισμα. Είναι αυτό καταλήξουμε που ζητάτε εσείς να γίνει δημοψήφισμα. Με ντοκουμέντα λοιπόν. Αυτή η δημοσκόπηση λοιπόν που είναι, μου επιτρέπετε να προσθέσω, βεβαίως, η δημοσκόπηση την οποία βγάζει το ένα κανάλι, το άλλο μέσον, προφανώς είναι και μια φωνή ενός εκ των δύο κομμάτων. Συναγωνίζονται οι δύο ποιος θα δείξει μεγαλύτερα δημοσκοπικά θετικά ποσοστά, ώστε να επηρεάσει τον λαό και τους ψηφοφόρους και να έχουμε το δίπολο, να απολώσουν την κατάσταση. Η Ένωση Κεντρών λοιπόν καλεί τον λαό να μην ακούει όλα αυτά. Σε μία αναφορά κυριακάτικου φύλου, μέσω ποσοστό μας έδινε χωρίς αναγωγή το περασμένο Σάββατο, 2,4% συναθρίζοντας τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν και που δεν είναι φύλλα κείμενες προς εμάς. Χωρίς αναγωγή. Με αναγωγή είναι άνω του 3,4. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις των οποίων τα ψηλά γράμματα δεν βάζουν. Στο 1,8 προφανώς εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία και τους δημοσκόπους που από εκεί εντέλλονται. Ό,τι πληρώσεις, κύριε Δεμέ, με συγχωρείτε, παίρνεις. Το ίδιο γίνεται και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι πληρώσουν, παίρνουν. Εσείς και από τον κόσμο, ποια είναι τα μηνύματα που εκλαμβάνετε, γιατί νομίζω ότι η πιο καλή δημοσκόπηση είναι αυτή που γίνεται έτσι στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, ως αναπληρωματικός βουλευτής, αλλά και χρόνια στέλεχος Ένωσης Κεντρών, θα πολιτευτώ εξάλλου στην Ανατολική Αττική με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου μου και είμαι κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους, στην κοινωνία. Ο κόσμος μου λέει δυνατά, γερά, μαζί σας. Η Ένωση Κεντρών μπαίνει δυναμικά στη Βουλή. Και είμαστε, αν θέλετε, και το ανάχωμα, διότι έχουν αποψηλώσει τον κοινοβουλευτισμό και τα μικρά κόμματα, τα αργόμενα μικρά στη Βουλή, και τους απομένει μόνο ένα δεκανίκι που με παλαιά υλικά όπως είναι το Κινάλ και παλιές υποσχέσεις που αμάρτησαν, κυβέρνησαν, δεν έχω τίποτα άλλο προσωπικό. Δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά τι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης από την ώρα που ανέλαβε την εξουσία, ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του, γιατί είναι αξίωμα και το συγκεκριμένο θεσμικά, το τιμό. Η μόνη του πρόταση και η σκέψη σε όλα τα καυτά προβλήματα ήταν εκλογές. Ονειρεύεται την καρέκλα, την κουτάλα, τη διαχείριση της εξουσίας και θεωρεί ότι θα είναι καλός του συμπαραστάτης και δεκανίκη του σκαμπό για να πατήσει, αν δυσκολευτεί, ένα έκτο κόμμα, ίσως ένα πέμπτο μάλλον κόμμα, όχι η Χρυσή Αυγή και η ακροδεξιά, αλλά ό,τι συμμαζεύει με τα παλιά του πολιτικά υλικά το Κινάλ και η κυρία Γεννηματά. Εξάλλου μαζί κατεψήφισαν την απλή αναλογική στις εκλογές. Είμαστε η Ένωση Κεντρών που την ψήφισε για να μπορούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνενέσεων και συνεργασιών. Είναι αυτό που πρεσβεύουμε και στηρίζει η Ένωση Κεντρών τόσα χρόνια. Είμαστε άνθρωποι της συνένεσης, του διαλόγου, της συμπόρευσης στα καυτά εθνικά προβλήματα. Ποιοι πιστεύετε ότι βρίσκονται πιο κοντά στην Ένωση Κεντρών και πάνω απ' όλα ενδεχόμενη συνεργασία θα μπορούσαν να. Εμείς την επομένη των εκλογών είχαμε στείλει τις προτάσεις μας στον κύριο Τσίπρα. Από αυτές τα 9 λεγόμενα σημεία, σε εκείνο το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι συνέβαλε και το έφερε στη Βουλή προς ψήφιση, ήταν η απλή αναλογική, που είναι το όνειρο του δημοκρατικού κόσμου δεκαετίες τώρα. Το κατεψήφισε να το μάθει ο κόσμος η κυρία Γεννηματά. Και με τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα σήμερα θα είχαν, αν εφηρμόζεται και λειτουργούσε η απλή αναλογική, με περισσότερους βουλευτές, αλλά το πρώτο κόμμα δεν θα είχε το δωράκι, το πακέτο που παίρνει τους 35-40-50 έδρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτούς που πιστεύουν στην απλή αναλογική, που πιστεύουν στο νοικοκύρημα του κράτους, που μιλούν για τις συνεργασίες και την αποτελμάτωση της χώρας, το νοικοκύρεμα, την πάταξη των αλόγιστων δαπανών, τις μειώσεις των μισθών των μεγάλων βουλευτών, συνταξιούχων, πολιτικών, μητροπολιτών και λοιπόν, με αυτούς έχουμε κάποια πράγματα και κοινό όραμα την πορεία να σωθεί η χώρα. Με ανθρώπους που νοιάζονται μόνο πώς θα πληρώσουν να πάρουν αγοραίες επιπληρωμή δημοσκοπικές λίστες ώστε να βάζουν τα δυο τους κόμματα, ο ένας από μια μεριά, το επαναβάλλω, και ο άλλος από την άλλη, δεν μπορούν να είναι μαζί μας και δεν μπορούν να είμαστε με αυτούς. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Να δούμε για τις ευρωεκλογές, που βάζει τον πύχη η Ένωση Κεντρών. Αλλά όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον υπεύθυνο μέσων μαζικής ενημέρωσης Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη.
Θέλω καταρχήν να κάνουμε μια διευκρίνηση. Είπατε πριν για την απλή αναλογική, την υπερασπίζεστε θερμά, το έχετε πει από την πρώτη στιγμή. Για τις εθνικές εκλογές. Αυτό ήθελα να κάνουμε. Ψηφίσαμε και στις αυτοδιοικητικές, παρότι είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση και το επισημάναμε στη Βουλή ότι θα ήταν πρέπει να είναι όπως τώρα ισχύουν άμεσα με 200 βουλευτές που ψήφισαν οι τροπολογίες και θα γίνουν εκλογές αυτοδιοικητικές σε όλες τις βαθμίδες με απλή αναλογική. Θα ήταν το ίδιο έντιμο να είχε ψηφίσει και το κοινάλ για να προσθεθούν άλλοι 20 ψήφοι βουλευτών και να γίνουν 200 ή να γίνει άμεσα τώρα. Αλλά προφανώς δεν βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Φόφη που ονειρεύονται στην κυβέρνηση. Και να πούμε το εξής περί των δημοσκοπήσεων, για να πάμε, αν θέλετε, σε άλλο. Η Ένωση Κεντρών κατέγραψε το 2015 τρομακτικά ελπιδοφόρα ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα. Είχατε πολύ υψηλά ποσοστά, ναι, δεν κάνω λάθος. Εκεί έπαθε ο κύριος Βενιζέλος στην πλάκα της ζωής, να το πω λαϊκά. Και αυτή τη στιγμή μας δίνουν διψήφιους αριθμούς για την αταλάντα της στάσης μας στο εθνικό θέμα της Ελλάδος. Διότι είμαστε το μόνο κόμμα που 30 χρόνια αντιτίθεται στην παράδοση του ονόματος είτε ως απλού είτε ο συνθετού στην ονομασία της γειτονικής χώρας. Αυτά οι δικαιολογίες της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων έργα όμνες και αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε. Τι θα πει αυτό. Όπου εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία, εγκυμονεί κινδύνους και πριν Αλέχτρο Λαλίση 3, πριν ακόμα ο κύριος Ζεφ επιστρέψει στην πατρίδα του από τα παραλίμια εδάφη της των Πρεσπών, άρχισε να μιλάει για Μακεδόνες. Η λέξη Βόρειοι Μακεδόνες δεν το λένε πουθενά. Εμείς εδώ λοιπόν τρώμε το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Επιχειρήσεις θα έχουν πρόβλημα. Αξιώσεις έχουν κάποιοι, θυμούνται και στείλουν αλυτρωτικές συμπεριφορές. Όλες αυτές τις ατραπούς που τις άνοιξε αυτή η κατάπτυστη στη συμφωνία. Και όταν ο κύριος Λεβέντης ρώτησε γραπτός τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως πρώτης συζητήσεως Μομφής στη Βουλή, τι θα κάνεις αν εσύ αναλάβεις αύριο, θα επαναφέρεις το θέμα να το λύσουμε, το θέλουν τελειωμένο. Άρα η Νέα Δημοκρατία και στα εθνικά θέματα είναι συνέχεια και ουρά αυτών που κυβερνούν. Εναλλάσσονται σε μια ενδοτική και κατάρτιστη πολιτική, αμφότερη και να το μισούν όλα. Είναι δύσκολη η όποια διαπραγμάτευση για τη συγκεκριμένη συμφωνία από τη στιγμή που έχει αρχίσει να παράγει ήδη αποτελέσματα. Κύριε Λεμέ, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Ένας λαός, είδατε τώρα και στις την εθνική επέτειο. Πήγαν να την περάσουν λαϊκά, όπως το λέμε, στη βούβα, να μην μιλάει κανείς, να μην τραγουδήσει κανείς. Κάπου όμως δεν μπορούσαν και παρά το σιωπητήριο της κυβέρνησης, ο λαός και δυνάμεις αντέδρασαν και έψαλαν το Μακεδονιά. Τραγουδάμε τα τραγούδια μας, δηλαδή, επειδή ο κύριος Τσίπρας θέλει να είναι ο αρεστός της γειτονικής χώρας, ας πάει να γίνει πρωθυπουργός εκεί, αν θέλει, ή οτιδήποτε άλλο. Ας αλλάξει πατρίδα ο κύριος Πρωθυπουγός, σέβομαι στους θεσμούς ή όποιος υπερασπίζει τέτοια πράγματα, γιατί στην πατρίδα μας θέλουμε η πολιτική ταγή, οι κυβερνούντες σε αυτή τη χώρα, να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους και να προστατεύουν τα δίκαια της χώρας μας. Να μην εκχωρούν ονόματα, ιστορία, πολιτισμό και εδάφη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στο ζήτημα των ευρωεκλογών, αυτό το ερώτημα που σας έθεσα πριν πάμε στο διάλειμμα. Πού έχει θέση η Ένωση Κεντρών τον πύχη. Ακούστε, η Ένωση Κεντρών συμμετείχε αναλυπώς με πλήρες συνδυασμούς και ξέρετε, είμαι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, τον αγωνιστή, τον ακούραστο Βασίλη Βέντη, από τα όλη μου τη ζωή, 30 χρόνια. Και πάντα συμμετείχαμε. Και στους δύσκολους καιρούς αργήσαμε να μπούμε στη Βουλή. Το 2014 που ήμουν στο υποψήφιο ευρωβουλευτή, είδαμε την πρώτη ανωδική τάση. Το 2015 επετέφθη. Καταγράφηκε αυτό και μπήκατε. Μπήκαμε. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ένωση των Κεντρών έχει ποσοστά άνω του 4%. Άρα στοχεύουμε σε μία ή τουλάχιστον δύο έδρες στην Ευρωβουλή, παρότι είναι 21 περίπου οι έδρες. Έρχονται ονόματα, έρχονται άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί το κέντρο δεν είναι αυτό που πρέπει να δανείζουν τα άλλα κόμματα όταν θέλει ο δεξιός να φαίνεται προοδευτικός ή ο αριστερίζος να φαίνεται πιο ήπιος. Το κέντρο είναι ο χώρος του μέτρου, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών, της ευρωπαϊκής προοπτικής, της ελπίδας των νέων και είναι και ο χώρος ο οποίος βάζει πάνω την πατρίδα και κάτω τα προσωπικά θέλω. Επειδή είστε στο στενό πυρήνα του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, το είπατε κι εσείς πριν, πολλά χρόνια συμπορεύεστε κοντά του μαζί. Το σενάριο που υπήρξε κάποια στιγμή, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι σενάριο, είναι και σκέψη. Να πάει ως επικεφαλής στο ευρωψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών. Είναι κάτι που υπάρχει, που είναι υπαρτό, ή είναι κάτι που διακινείται δημοσιογραφικά. Ένας αρχηγός κόμματος, όπως και η κοινοβουλευτική ομάδα, δίνουν τον αγώνα στη Βουλή.
Αν απαιτήσουν στιγμές και φωνές του λαού, πιστεύω, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή, ότι θα πρέπει να ηγηθεί ο αρχηγός και να οδηγήσει με άξια στελέχη, με ένα ψηφοδέλτιο ολοκληρωμένο, με άνδρες και γυναίκες, και γνωρίζετε ότι στο παραπέντε ο κύριος Τσίπρας έφερε πάλι μια άλλη ντροπολογία. Όχι μόνο διασπώντας τους Δήμους αυτοδιοικητικά, αλλά βάζοντας και από τώρα το 40% γυναικών για τις εθνικές εκλογές. Εμείς δεν έχουμε και τέτοιο πρόβλημα. Απότερο σκοπός είναι με ό,τι πολιτικό εκλογική μπουγάλα γίνεται, να το πω έτσι απλά, να δυσκολευτούν οι μικρότερες δυνάμεις. Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι πόσο μεγάλη και ελπιδοφόρα είναι η ροή, η δύναμη και το ρεύμα της Ένωσης Κεντρών. Εμείς λοιπόν, το ψηφοδέλτιο μας θα ανακοινωθεί σύντομα. Υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα άτομα, επιστήμονες, καθηγητές, νέοι άνθρωποι και παλιά στελέχη λίγα, που θα γίνει η επιλογή από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για τις Ευρωεκλογές. Όπως επίσης και στην αυτοδιοίκηση είναι με το παρόν. Στηρίζουμε αυτοδιοικητικά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάτι το μεμπτό και δεν έχουν πάρει χρήσμα από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Κινάλ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πρόσωπα και στελέχη. Στους μεγάλους Δήμους, δηλαδή, όπως το Δήμο Αθηναίων, περίπου πώς κινείστε? Εμείς δεν στηρίζουμε κανένα εξ αυτών οι οποίοι έχουν πάρει χρήσματα από τα μεγάλα κόμματα. Θα κρίνουμε και ο λαός μας θα στηρίξει μεμονωμένες προσωπικότητες. Σε περιοχές όπως η παραδείγματος χάρη Πελοπόννησος, που κατεβαίνει ο Δημήτρης Σαραβάκος ως υποψήφιος περιφερειάρχης, με στελέχη δικά μας. Και άλλους στηρίζουμε νέες φωνές και δημοκρατικές δυνάμεις παντού. Και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες, εμείς θα δημιουργήσουμε και θα συμμετέχουμε. Επειδή είναι το πιο σύνηθες αυτή την περίοδο να λέμε, να κάνουμε προβλέψεις για το πότε θα γίνουν εθνικές εκλογές, θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση θα καταφέρει να εξαντλήσει το περιθώριο και να πάει τον Οκτώβριο ή ενδεχομένως να προετοιμαστούμε για άμεση προσευχή στις κάλπες? Μπορεί να προσπαθεί με τεχνάσματα τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε και γι' αυτό. Γίνεται η ψηφοφορία στη Βουλή για τη νέα τροπολογία. Είναι γνωστή η θέση της Ένωσης Κεντρών. Εμείς είχαμε πει να περιληφθούν όλα τα δάνεια όλων των ανθρώπων όταν έχει αποπληρωθεί ένα τρίτο και να προστατευτεί η πρώτη και δεύτερη κατοικία όταν το σύνολο της περιουσίας του ανθρώπου φτάνει μέχρι 200.000 ευρώ. Γιατί φαντάζεστε, όταν είναι μια πολυτεκνική οικογένεια και έχει 4 παιδιά άλλο, συν τους γονείς, συν παππούδες, γιαγιάδες. Αν το μετρήσουμε σήμερα, τι γίνεται. Επίσης, βλέπουμε ότι μαλώνουν μεταξύ τους γιατί έχουν ετοιμάσει τον ελληνικό λαό στα δωράκια. Από εκεί που τον έκδαραν, τον ξύρισαν χωρίς σαπούνι που λέμε. Από εκεί που τον έκβαλαν μέσα σε ένα προκρούστιο τραπέζι να του κόβουν από εδώ, να το προσθέτουν από εκεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών, των δανειστών και της κυβέρνησης, για να πάρουν χρόνο στην εξουσία, βλέπουμε τώρα του δίνουν και δωράκια. Μάλιστα, μάλλον ο κύριος Πετρόπουλος με την κυβέρνηση και κυβερνητικούς, γιατί θα δώσουν Πάσχα. Ένα δωράκι του Πάσχα. Με δωράκια και με επιδέσμους, με καθρεπτάκια, με φρουφρού και αρώματα, δεν γίνεται πολιτική. Θέλει ενιαία και γενιαία σωστή πολιτική. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον κόσμο. Ανάπτυξη δεν γίνεται πουθενά. Ούτε είναι η δημοκρατία φέρνει ανάπτυξη. Μιλάνε και εκείνοι. Τούτο δεν έκαναν τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία, αν τα έκανε τόσο καλά. Και γιατί στην ευχή του Θεού φτάσαμε εδώ? Ποιος έπεσε από τον ουρανό κατάρα και καταστράφηκε η χώρα? Κάποιοι έφαγαν, κάποιοι κατέστρεψαν, κάποιοι κακοδιαχείρισαν κατά την εξουσία. Όλοι το ίδιο είναι αυτό. Θα αποφανθεί η Ένωση Κεντρών, κύριε, δεν κυβέρνησε. Έλεγε, μιλούσε και τον πλήρωσε πανάκριβα. Τρεις δεκαετίες εκτός Βουλής γιατί δεν ήμασταν μπαλκονάτοι, δεν ήμασταν πολιτικάντες και δημαγωγοί. Η αλήθεια πονάει. Την έλεγε ο Λεβέντης κάποτε, την έλεγε ο πρόεδρός μου και είναι πόσο επίκαιρο αυτό το πράγμα. Που έλεγε ότι κάποια στιγμή θα φτωχεύσει η χώρα. Αυτή την ώρα λοιπόν ο λαός θα πρέπει να κλείσει τα αυτιά στις σιρήνες των δημοσκοπικών καιρών και των δημοσκόπων και να κρίνει ο ίδιος, διότι είναι ευθύνη του αν θέλει την καταστροφή στα εθνικά ζητήματα, στα ελληνικά, στα ελληνοαλβανικά, στη σχέση με την κατάπτυξη τη Συμφωνία των Σκοπίων και τα απονερά τη. Την προστασία της κατοικίας, την ανάπτυξη. Σε αυτό το κομμάτι, ποια είναι η δική σας πρόταση σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας? Εμείς ξεκαθάρισαμε ότι θα ψηφίσουμε με πόνο καρδιάς την τροπολογία αυτή, αν και έχει. Θα τη στηρίξετε. Για να μην χρεωθούμε ότι αφήνουμε στο έλεος του. Αλλά η πρόταση δική μας είναι. Θεωρείτε ότι είναι καλή. Είναι η μη χειρότερη. Αλλά δεν είναι η καλύτερη. Θα έπρεπε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Και η δεύτερη μέχρι το ποσό των 200.000 και να ενταχθούν στα κόκκινα δάνεια στην προστασία όταν τουλάχιστον το 1/3 έχει αποπληρωθεί. Και επίσης κάτι άλλο που λέγουμε από παλιά. Δεν μπορείς να βουτάς
τα δάνεια και την περιουσία του λαού μπυρ παρά. Δηλαδή, κόψω χρονιά και να τα πουλάς με 10%, 20% επί της αξίας στα φανς. Κάλεσε τον Έλληνα πολίτη που τραβάει το μαρτύριο, κουβαλάει το κάρο τόσα χρόνια, να συζεύσει στον αγώνα της ζωής τόσα χρόνια και κάνει του την ίδια πρόταση. Βγάλει του τα βάρη από πάνω να ζήσει. Δηλαδή, δεν γίνεται να του παίρνει με κοψοχρονιά την περιουσία του, να μην αποπληρώνει και να την ξεπουλά στου επιτήρητε, στου ξένου, στα αρπακτικά. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Άρα, είπατε ότι θα τη στηρίξετε. Εμείς θα ψηφίσουμε, ναι. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε κάτι, όταν πρωτοέβγαλε τα επιδόματα ο κύριος Τσίπρας την πρώτη φορά, εμείς ήμασταν αρνητικοί, γιατί θέλουμε κανονικό μισθό στον κόσμο για κανονική, γιατί όχι. Αυτό είναι που θέλει και όλος ο κόσμος. Τη δεύτερη φορά το ψηφίσαμε για να μην χάσει όσο και ταυτά λίγα ο κόσμος. Εμείς θέλουμε όμως, όταν θα είμαστε στην εξουσία, να κάνουμε πράγματα πιο ουσιαστικά. Ξέρετε, στην Ανατολική Αττική που γυρίζω, εκεί που ο κόσμος είναι κατακεκαμένος στο μάτι. Αλλά και στην πόλη της Αττικής από τον Τίμινα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Φαντάζεστε τι γίνεται στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συσσωρευμένα χρέη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα πέρα από τον πόνο και την καταστροφή. Και αναζητούν τα μυαλά μας. Συνάντησα έναν κορυφαίο καθηγητή στο διάδρομο προλίγου. Και ας είναι σε άλλο κόμμα, έχει πάει στις Βρυξέλλες. Γιατί τα μεγάλα μας μυαλά να φεύγουν. Και τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια νύχτα. Γιατί δεν προστάτευσε και αυτό και το κόμμα του. Ως υπουργός τότε της συγκυβέρνησης με το Πασόκ και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη που να έχει γυρίσει. Τι έκαναν. Μετακίνησαν κόσμο από το ένα υπουργείο στο άλλο. Δεν οικοκύρεψαν ποτέ το δημόσιο. Καμία επιχείρηση καινούργια δεν ανοίγει. Ξεπουλάμε την περιουσία του ελληνικού λαού. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι εσείς κρατάτε ίσες αποστάσεις από όλα, από όλους. Εμείς είμαστε το κόμμα της ισορροπίας των συνενέσεων. Ζητήσαμε, κύριε Λεμέ, το έχει πει και ο πρόεδρος μου, να κουράσω για άλλη μια φορά. Δεν μπορούν, είναι συνυφασμένο αλλά και συνδεδεμένα, οικονομία, εθνικά θέματα, ανάπτυξη, παιδεία, εγκληματικότητα, καταστολή της βίας και των εγκληματικών ενεργειών που γίνονται είτε από τα άκρα από της μιας πλευράς, είτε από συνιστώσεις της άλλης. Είναι απαράδεκτα σε ένα τραπέζι. Υπάρχει θεσμικό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει όμως αυτό το δικαίωμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός κοφεύει στις οχλήσεις. Νοιάζεται μόνο να αρπάζει προθήμους, να διαλύει κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν τα κατάφερε με εμάς. Για να έχει αυτή την φώτη πλασματική πλειοψηφία να κυβερνά επιταχύρω την χώρα μας. Ενώ θα μπορούσαν να κάτσουν ένα τραπέζι οι πολιτικοί αρχηγοί να συζητήσουν για όλα τα ζητήματα. Επικαλούνται εθνική γραμμή το κάποτε. Σήμερα εθνική συνεννόηση. Λένε ότι ζητούν κάποιοι. Η Ένωση Κέντρων είπε. Κυβέρνηση συνεργασιών και συνέσεων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η αρχηγή των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών, να συζητήσουν για τα πάντα. Για τη στάση μας με την Τουρκία, για τη συμπεριφορά μας με την Ευρώπη, για την οικονομία, για την άμυνα, για τα πάντα. Δεν είναι αυτή η χώρα ούτε του κύριου Μητσοτάκη, ούτε της κυρίας Γεννηματά, ούτε του κύριου Τσίπρα. Αν θέλουν να χαρίζουν, να ξεπουλούν, να δωρίζουν, ας πάνε στην περιουσία των γονιών τους. Όχι στα δίκαια ενός ταλέπορου λαού, κύριε Λεμέ, ο οποίος είναι ευκολόπιστος και πάντα προδομένος. Είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για και την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Συνεχίζω λοιπόν και στην επόμενη φορά θα έχω περισσότερα και από την Ανατολική Αττική που τρέχω και ακούω τον κόσμο κάθε μέρα. Μια περιοχή που έχει περάσει πραγματικά. Το ίδιο συμβαίνει και στο Περιστέρι, το συμβαίνει παντού. Όλη η Ελλάδα φλέγεται, όλη η Ελλάδα πονά, όλη η Ελλάδα στενάζει και δεν βγάζει τέτοιες ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Δίνει την Ένωση Κεντρών πάνω από 4%. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.